Γεια χαρά. Μετά τη διεθνή εκπομπή που μίλησα για τον Ολυμπιακό και είπα καλά λόγια, έχω πάρει πολλά μηνύματα, πολλά, αρκετά μηνύματα από κάποιους φίλους που άλλος είναι Παναθηναϊκός, άλλος ΑΕΚτζής, άλλος ΠΑΟΚτζής και μου λένε Γεωργίου γάβρος είσαι, μια ζωή γάβρος ήσουν. Τον κακό σας τον καιρό. Δεν λακαμάδες, πες μια ομάδα καλά. Μας ευχαριστεί από μπάλα. Τι θα έχω να πω εγώ. Έλα μου ο Ολυμπιακός μπάλα παίζει τώρα. Ή ο Ολυμπιακός παίρνει φυσούνα. Τι είναι αυτά, δεν ντροπή ρε. Εγώ βέβαια φέτος συνεχώς και έλεγα τον Απόλλωνα ότι παίζει ένα ποδόσφαιρο της πλάκας. Ότι είναι ακολωμάδα της πλάκας. Αυτό σημαίνει ότι είμαι αντιαπόλλωνας. Ακούστε δε μάγκες, ο παντελίκια σήμερα δεν χωράνε. Είμαι σε μια ηλικία τέτοια, με τέτοιες παραστάσεις και εικόνες από τη ζωή μου, που τα οπαδηλίκια δεν υπάρχουν μέσα στο μυαλό μου και μέσα στο χαρακτήρα μου. Έλα φίλε. Ναι. Μας ακούτε. Έλα τώρα σε ακούω. Γέρο μου καλησπέρα. Καλησπέρα δε. Γιώργος Δελικαρικούς. Καλά έλα, είσαι. Ρε, καλά εσύ. Φήμες λένε, φήμες, εγώ δεν τις πιστεύω, αλλά αυτές θεωρούνται. Μπήκε στο στούντιο, εισέβαλε. Δεν ακούω, δεν ακούω τι λες. Όχι. Χάθηκες. Δελικαδικέ, χάθηκες. Ξαναπάρε. Έλα φίλε. Ναι. Ναι, εγώ. Εσύ. Εγώ. Εσύ. Γιώργο, γεια σου. Ο Μιχάλης, ακόμα. Έλα, Μιχάλη. Έλα, Γιώργο. Έχω μια στατιστική για σένα που σε ενδιαφέρει και παραγγελία ένα τραγούδι. Για λέγε. Η στατιστική είναι η εξής. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ που έχει πωλήσει στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δεν είναι στατιστική, είναι quiz. Εντάξει. Ξέρεις ποιος είναι? Με τα περισσότερα άλμπουμ ή δίσκους γενικά? Δίσκους γενικά. Ο Πρίσλεϊ. Όλων των εποχών, σε όλα τα είδη μουσικής. Εγώ ξέρω τον Πρίσλεϊ, σύμφωνα με τον Billboard. Όχι. Οι Beatles. Άκου. Είπε στην Αμερική και θα σου πω τώρα κάτι. Ναι. Μέχρι το 2000 ήταν ο Πρίσλεϊ. Το 2000 έγινε μια επανέκδοση των τραγουδιών και των άλμπουμ των Beatles και πήγαμε ναι. Στην ίδια θέση. Είναι πρώτη Beatles μαζί με τον Πρίσλεϊ. Έχει δίκιο σε αυτό. Και στην τρίτη θέση, το 2000 μιλάμε, ναι. Ήταν. Ποια πράγματα μπορώ να πει. Ήταν ο έγχρωμος, ο Αμερικάνος. Δεν το θυμάμαι. Η στατιστική που έχω εγώ λέει είναι η πρώτη είναι οι Beatles, δεύτερος είναι ο Garth Brooks που τραγουδάει country και είναι από την Οκλαχώμα και τρίτος είναι ο Elvis. Αυτή τη στατιστική. Εγώ μιλάω για παγκόσμια. Εγώ μιλάω για παγκόσμια. Για Ηνωμένες Πολιτείες μιλάω. Ναι, εντάξει. Τώρα ένα τραγούδι. Φαντάζομαι ότι ξέρεις την Dolly Parton, έτσι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, είναι πολύ γνωστή. Θα παίξει ένα τραγούδι της Dolly's. Και ηθοποιός. Ναι. Ναι. Το τραγούδι λέγεται Ρώμεο, όπως λέμε Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Ναι. Ρώμεο. Έγινε θα το παίξεις. Ναι, βέβαια. Έγινε. Τα λέμε. Έγινε, για χαρά. Γιώργο, γεια. Για χαρά. Γεια. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, εσύ. Καλά. Καλά. Λοιπόν, ότι δεν είσαι Ολυμπιακός, εγώ το ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, Ολυμπιακός έχει εξηγεί μια ομάδα. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Δεν είναι τίποτα. Δεν επιτρέπεται στην ηλικία να πούμε τώρα εγώ να είμαι ομάδες και να ανήκω σε κόμματα, να ανήκω σε. Τι είναι αυτά τα πράγματα αυτό, τώρα. Αυτό πολλά χρόνια ισχύει. Ναι, αυτό είναι καραγκιοζηλίκη το δημοτικό τραγούδι, καταλάβες. Αλλά όταν παίζει ο άλλος καλή μπάλα, θα πεις όχι, δεν παίζει καλή μπάλα. Ή δεν θα τον εκθιάσεις, δεν θα τον ανεβάσεις, δεν θα είσαι έτοιμος. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όμως υπάρχει εδώ ένα αλλά. Ότι για να φτάσει ο Ολυμπιακός σε αυτό το επίπεδο που είναι τώρα, το πω αρκετά καλό. Και η ελληνική ναι. ομάδα πολύ καλό. Ναι. Έκανε και τι δεν έκανε. Δηλαδή, από τότε που καθιερώθηκε στο Champions League να παίρνουν αυτά τα λεφτά που παίρνανε, έκανε τα όργια. Λογικό είναι, άμα πήρε τόσες φορές τόσα λεφτά, είναι λογικό να φτιάξει και ομάδα. Θα μου πεις, κάποιος άλλος θα μπορούσε να μην το έχει κάνει αυτό. Μάλλον να πάρει τα λεφτά και να φτιάξει ομάδα. Αυτό εννοώ. Ναι. Ναι, θα μπορούσε να έχει γίνει. Έκανε καλή διαχείριση. Αλλά έφτασε εκεί που έφτασε, όπως έχουν φτάσει και πολλοί πλούσιοι, πολλοί λεφτάδες. Το ίδιο έκανε και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, το κακό είναι ότι εγώ θυμάμαι, επειδή ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και να πήγαινε συνέχεια στον Ολυμπιακό. Έλα, λέγε.
Κάποιος μιλάει που μας έγινε. Έλα, σε ακούμε. Θυμάμαι ότι αν έδινε κανένα ψεύτικο απέναντι στον Ολυμπιακό, ή φωνάζανε πέταχτο έξω, ή σηκωνόντουσαν και φεύγανε. Βέβαια τώρα, ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν πρόκειται να το δούμε αυτό. Τέλος πάντων, αυτά. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο μου, μ' ακούς τώρα. Τώρα, βέβαια, πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, τι έλεγα. Φήμες λέω, φήμες, τάφανος εδώ αιωρούνται, ναι. Λένε ότι μπήκε στο στούντιο μέσα την ώρα που έπαιζε ο Μπογιόπουλος με τον Κοτάκι Καφάση, εισέβαλες μάλλον, ναι, με ναι, σύμβαση ναι. Και ξηροκάρπια. Εγώ δεν τους πιστεύω, δεν τους πιστεύω, λέω δεν μπορεί, ο δεινόσαυρος στα γεράματα σκυλάς. Και... Λοιπόν, γύρω μου, ξαναπέστω, ότι εισέβαλα στο στούντιο και... Με σύμβαση την ώρα που έπαιζε ο Μπογιόπουλος με τον Κοτάκι Καφάση. Και μπήκε με σύμβα και ξηρού καρπούς μέσα. Αυτό δεν ισχύει, το σύμβα και ξηρή καρπή. Απλά μπήκα μέσα και έκανα πλάκα στον Μπογιόπουλο. Ξέρεις τι δούμα, δεν το καφάς είναι. Το ψάρι το έφερες. Και όσοι ξέρουν δεν θα καταλάβουν. Εγώ κάτι όξο ακουγά, δεν ξέρω από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κύριο μου μην αγχώνεσαι, είναι, ανήκει στις παθογένειες της φυλής μας η συγκεκριμένη πάθηση. Να βγάζουμε μιζέρια. Τι να πούμε τώρα, να πούμε ότι δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός καλή μπάλα φέτος. Μα τι είναι δηλαδή, πρέπει να έχεις καταράχτη, δεν ξέρω τι πάθεις. Άμα το πεις πρέπει να είσαι Ολυμπιακός. Μα δεν είναι, συγγνώμη, εγώ προσωπικά ξέρεις ότι εγώ είμαι πολύ αντικειμενικός άνθρωπος. Εγώ έχω πει ακόμη ότι το 2000 επικυράστα ο Ολυμπιακός δεν άκησε να πάρει το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Το έχω πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βρούμε μια ομάδα που παίζει μπάλα, βγάζει μάτια, όχι ματζουράνες, όχι σαλέπια. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Βγαίνει ο Μπιλάκος, παίρνει ματζουράνα. Γι' αυτό θα σκούζεις ρε Μπιλάκος, σαν το Λύκο και τον Τζάκαλο. Θα σκούζεις και θα περιμένεις τους Κινέζους και θα βλέπεις την πλάτη μας συνέχεια να έρθουν. Γιατί δεν ξέρουν να αναγνωρίσουν. Μία φορά ρε, αναγνωρίστε μία φορά ρε φίλε. Κοίταξε, λοιπόν, εμένα μου αρέσει το αντίθετο, δηλαδή ποιο. Βγήκε ο Βασίλης ο φίλος μου Γκλαντίου, τον οποίο έχω μεγαλώσει έτσι. Τον Βασίλη, άκουσα, ναι. Τον έχω μεγαλώσει εγώ. Ναι. Βγήκε χθες και έβγαλε λόγο υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζεται αυτό πράγμα, παιδί μου. Ξέρεις τι μηνύματα μου στέλνανε μετά. Τι ούζο πίνει, τι ούσκι πίνει. Δεν χρειάζεται να βάλει λόγο υπέρ του Ολυμπιακού. Όλοι Γιώργο, βλέπουμε ότι. Είναι... Δηλαδή... Δεν είπε κάτι παράλογο όμως ο Βασίλης. Άκουσε με, έχω αποτύχει σαν πεσόνα και θα καταλάβεις. Δεν είναι το θέμα. Είσαι Ολυμπιακός, μάλιστα. Η ομάδα παίζει καλή μπάλα, μάλιστα. Δεν θα βγεις και να αρχίσεις να λες πράγματα ότι αποκαταστάθηκε η τάξη, ο Ολυμπιακός πάλι πρώτος, η άλλη είναι τσούτσουλα. Δεν είναι αυτά πράγματα. Όχι. Αυτά εντάξει. Η έπαρση και η αλαζονία. Ακριβώς. Δεν είναι καλά δεν πράγματα. Δεν είναι για το Βασίλη αυτό πράγμα. Για το Βασίλη είναι το έχω μεγαλώσει. Από εκεί και πέρα όμως, είναι ηλίου φαϊνότερο ρε Γιώργο, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι όχι ένα βήμα. Μη σου πω τώρα παρασάγκας μπροστά. Βρε, όλοι το δέχονται αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Χθες είχα πάρει και τον Κολοκοντρώνη και είπα το εξής, ότι είναι πολύ δύσκολο για ελληνική ομάδα να φτάσει στο επίπεδο που είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χώσει χρήμα. Ποιος θα χώσει χρήμα, για πες μου. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση να μπορέσει να χώσει ένα αξιόλογο ποσό, να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός. Εγώ δεν βλέπω κάποιον Γιώργο. Άμα βλέπεις εσύ. Χρήμα υπάρχει σαν βίβη. Αλλά εκεί είναι άλλα κόλπα. Όπως έχω πει για το Σαββίδη, μάλλον έχει βαρθεί την ιστορία. Μάλλον έχει βαρθεί την ιστορία ποδόσφαιρο. Μετά, δεν έχει δίπλα του κάποιους ανθρώπους. Απουσιάζει πολύ από την Ελλάδα. Δεν είναι κοντά στην ομάδα. Δεν ξέρει το τόπιο όπως το ξέρουν οι άλλοι. Αλλά χρήμα υπάρχει. Θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Υπάρχει και ένα financial fair play όμως. Ναι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης έχει από το ΣΑ μέχρι τον Κιγέρμε, έχει μια πεντάδα μπροστά του που είναι στο πρώτο ράφι. Αν θα πουλήσει τους δύο από αυτούς, εγώ δεν λέω ότι θα πουλήσει, ας υποθέσουμε. Έχει πάρει φέτος 30 από το Τσαμπιόνι και 15 από τον Ποντένσε 45. Δεν θα πάρει άλλα 40. Πας στα 85. Λοιπόν. Ποιος θα τα χώσει αυτά τα λεφτά φέτος. Βρέπω αντικειμενικά πράγματα. Έχω πει, Δελικάρη μου, ότι επανειλημμένα, ότι ο Μαρινάκης χώνει λεφτά από αυτά που πουλάει παίκτες. Εάν δεν πουλούσε παίκτες, θα έχουν αυτά λεφτά. Ποτέ. Γιώργο μου, εγώ ήμουν πριν δύο χρόνια που τον είχα κράξει, θυμάσαι. Ναι. Γιατί έκανε κινήσεις. Οι οποίε άλλαζε τους προπονητές. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι διαχείριση. Ναι. Δεν είχε κάνει και τότε και ήταν τη χρονιά που δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και λέω, φέτος τι θα κάνει.
300 λεφτά. Κι όμως έχωσε. Και πέρσι έχωσε. Πριν το Τσάμπιονς. Μα άκουσε. Μισό λεπτό. Έχωσε. Γιατί έχει εισπράξει πολλά λεφτά. Έχει κάνει εισπράξει. Πέρσι δεν είχε πάρει πρωτάθλημα, Γιώργο. Και τι έγινε. Ναι, και τι έγινε. Δεν είχε διαβάσει στη γυάλα ότι θα περάσει 3 προκριματικά στο Champions League και θα μπει στους ομίλους. Ούτε ήξερε άμα θα του βγουν. Γιατί ένα φεγγάρι τον Οκτώβρη κόντεψε να τον απολύσει τον Μάρτιν. Το θυμάσαι? Δεν τον απέλησε όμως. Σημαίνει ότι φέτος έκανε σωστές κινήσεις. Εγώ τα έχω χώσει. Δεν είπε κανένας ότι έκανε σωστές κινήσεις. Σωστές κινήσεις έκανε. Πολύ σωστές κινήσεις. Αλλά εγώ άλλο λέω. Ότι αν δεν είχε πράξει λεφτά από πωλήσεις παιχτών, δεν θα βγάζει από την τσέπη του να δώσει. Σαφώς, σαφώς. Για να μην κουράζω άλλο, ναι, να το κλείσουμε το θέμα. Ναι. Το ρεζουμέ είναι ένα, αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπαμε. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή πολλά βήματα μπροστά. Για μένα. Αυτό και για σωστό. Τον οποιονδήποτε βλέπει χωρίς γυαλιά. Αυτό λοιπόν, είναι σωστό. Γεια χαρά. Καλησπέρα μου, φίλε μου. Γεια χαρά. Για χαρά. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Λεωνός είμαι. Έλα, ε. Λοιπόν, καταρχάς, χωρίς να χρειάζεται, θα υπερασπιστώ λίγο τον Ιγνατίου για τα χρήσιμα. Ναι, κολλητή, είσαστε να το πει. Όχι. Ναι, έλα. Τα ξέρω, όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω. Βγάζει αυτό που λέτε εσείς σε Πάρση. Είναι ο ψυχικός σου κόσμος που κάποτε πρέπει να τον βγάλω κι εγώ προς τα έξω, δηλαδή. Εσύ το βγάζεις όχι καθημερινά, κάθε λεπτό. Εντάξει, εγώ το βγάζω κάθε λεπτό. Ο Ιγνατίου δεν το βγάζει κάθε λεπτό. Δεν δικαιούται κι αυτός μια φορά τον βγάλει. Όχι, γιατί είναι ο Ιγνατίου αλλιώς εκπαιδευμένος, αλλιώς μεγαλωμένος, με άλλες ιδέες, στα πετράλωνα μαγιά. Α, σε ξέρω εγώ τι σου λέω. Γι' αυτό μου κάνω παράπονα. Τέλος πάντων, σου είπα, δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης. Εγώ λέω ότι ο κάθε άνθρωπος σε μια στιγμή, είτε συγκινησιακή, είτε να έχεις φόρτιση, είτε οτιδήποτε, μπορεί να βγάλεις λίγο από το εσώ ψυχό σου. Δεν είναι κακό, ούτε είναι κατακριτέο. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. Έγινε. Λοιπόν, κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, που θέλω να πω κι εγώ. Εγώ δεν μίλησα ούτε για παιχνίδια, ούτε για ΑΕΚ, ούτε για Παναθηναϊκό, ούτε σε πήρα κανένα τηλέφωνο να σου πω για αυτά, ούτε τίποτα. Εγώ σου έχω πει από πέρυσι, όταν είδα την ομάδα μετά τον Οκτώβρη-Νοέμβρη πέρυσι και έριχνε συνήθεια 4-5, ότι η ομάδα έχει φοβερό προπονητή και έχει πολύ καλό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος παίχτης και να φύγει τώρα τον Ολυμπιακό, δηλαδή ένα-ένα, δεν μιλάμε για ομαδική αποχώρηση, γιατί δεν έχει τέτοια δείγματα. Αν φύγει το αριστερό μπακ, το άλλο αριστερό μπακ που θα φέρει θα παίξει με κλειστά τα μάτια. Θα του πει ακριβώς πώς πρέπει να παίξει. Αυτό θέλω από σένα. Το ίδιο ισχύει για το δεξί μπακ, το ίδιο ισχύει με μονομένα, λέω, έτσι. Δεν μιλάμε να έχει 4-5 αποχωρήσεις, να διαλύσει τον κορμό σου, αλλά όποιον παίχτη και να σου φύγει, φεύγει τώρα, ας πούμε, ο Ομάρ. Περιπίν. Όποιον και να φέρει, είμαι σίγουρος ότι θα είναι εισάξιος, αν μη τι άλλο, με τον Ομάρ. Δηλαδή θα παίξει το ίδιο σύστημα. Δεν παίζουν ρόλο μόνο οι ποδοσφαιριστές, Γιώργο. Βέβαια. Είναι το θέμα του συστήματος που σε βοηθάει να παίξει, ας πούμε. Είναι θέμα προπονητή. Βεβαίως και είναι. Βεβαίως, αυτό θέλω να πω. Είναι θέμα, δηλαδή, του συστήματος που έχει επιλέξει ο προπονητής και παίζει έτσι. Και κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο timing, φορμαρίστηκε ο Φορτούνης. Δηλαδή τον ευλέπω, εγώ τον ευλέπω, τον ξέρω. Ότι πράγματι έχει μπει στο ρυθμό του. Παιχνίδι με παιχνίδι θα είναι καλύτερος. Και αυτό είναι καλό γιατί ο Βαλμπουενά δεν μπορεί να σου βγάζει και παιδί του χρόνου όλη τη χρονιά. Δεν μπορεί να κάνει τα φετινά. Αλλά ο Βαλμπουενά όμως, για να σκέψει μια ομάδα να έχει στον πάγκο της 20 λεπτά το Βαλμπουενά μέσα στο παιχνίδι, όχι παραπάνω, 20 λεπτά είναι καλό Βαλμπουενά. Αυτό είναι πλέον συν το ότι ανέβηκε ο Φορτούνης για τον Ολυμπιάδο. Αυτά, Γιώργο. Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Πήπαμε στο επόμενο να διαβάσω εδώ πέρα ένα μήνυμα. Πολλά μηνύματα, διαβάσω ένα. Ο Πάμας το γράφει. Μια ζωή ρε Γεωργίου γάβρος είσαι. Βρήκες δικαιολογία να αρχίσει την εκπομπή πάλι σήμερα εξυψώνοντας το παιχνίδι, λέει, με τον Ολυμπιακό. Πέρυσι ρε το Μάρι Γεωργίου έλεγε τα ίδια για το ίδιο διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Τα έλεγα πρόπερση, φίλε. Γιατί πρόπερση ο ΠΑΟΚ πραγματικά μας είχε εκπλήξει. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Έχω καιρό να πάρω στην εκπομπή σου, όχι λόγω της ώρας, αλλά λόγω του ότι είμαι ψηλό απογοητευμένος από την ομάδα μου.
ξέρεις εσύ ότι είμαι ΑΕΚ. Βέβαια, για τον τελικό διατηρώ μια μικρή αισιοδοξία, γιατί ένα παιχνίδι είναι και μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα μέχρι εκεί. Ο Ολυμπιακός πράγματι φέτος είναι το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα, είναι εξαιρετική η απόδοσή του και οφείλουμε να το λέμε όλοι. Και δεν είμαστε Ολυμπιακοί, αντιθέτως είμαστε και πολλοί κάποιοι αντι-Ολυμπιακοί. Λοιπόν, αλλά δεν σε πήρα γι' αυτό. Σε πήρα για την αναφορά που κάνες προηγουμένως στο Καφάση, τον Κώστα. Επειδή έχει τύχει να τον έχω γνωρίσει και δεν έχω σχέση με ψάρια εγώ. Άκου να σου πω λοιπόν. Ο Κώστας ο Καφάσης είναι ένας από τους πιο πνευματικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Και είμαι 64 χρονών που σου μιλάω. Γιατί ξέρεις καμιά αδελφή που να μην είναι πνευματική? Όχι, όχι, δεν είχα. Ξέρω να σου πω, αλλά τώρα δεν κάνει να πούμε στον αέρα. Άκου λοιπόν να σου πω. Ο Καφάσης έγινε γνωστός από ένα σύριαλ στην τηλεόραση που ήταν πολύ λαϊκό την εποχή εκείνη της εφταετίας της Χούντας. Και έγινε και πολύ γνωστό από το τραγούδι αυτό που παίξε προχθές ο Βογιόπουλος, ο Νίκος, που παίξε το Γέλα κυρία μου. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει πει κάτι εξαιρετικά τραγούδια, ήταν ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός εκτός από τραγουδιστής του θεάτρου και ήταν ένας πάρα πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Λοιπόν, μια φορά το έφερε η συγκυρία, βρεθήκαμε σε μια εκδήλωση, γιορτή συγκεκριμένα κάποιου τρίτου προσώπου και μετά είχαν την πρόταση να πάμε σε ένα, στο πατρικό του σπίτι, ένα παλιό έτσι, νεοκλασικό, ας το πούμε, αλλά όχι ποταχλίδα, κάπου στο Μοσχάτο, στον παλιό παραλιακό, πριν γίνει καινούρια παραλιακή. Λοιπόν, αδερφέ Γιώργο, ήμασταν 5-6 άνθρωποι μαζεμένοι, άντρες, γυναίκες, για να μην πάει το μυαλό σου αλλού. Και μιλούσαμε, σε διαβεβαιώ ότι φύγαμε από το σπίτι του, περασμένα σε 9 το πρωί, από τα εκπληκτικά πράγματα που έλεγε το στόμα του. Ήταν καταπληκτικό το τι γνώριζε από την ιστορία της τέχνης, για τη μουσική. Θέλω να πω δηλαδή, καμιά φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα αν είναι καλλιτέχνες ή αν είναι λόγοι ή αν είναι απλοί άνθρωποι, καθημερινοί σαν εμάς ας πούμε. Έχει σημασία έναν άνθρωπο που έχεις μια εικόνα στο μυαλό σου για αυτόν, όταν τον γνωρίσεις και τον πλησιάσεις περισσότερο, έχει μεγάλη σημασία αυτή η εικόνα που έχεις. Εσύ που τον πλησιάσεις και τον θαύμασες, μπορεί αυτό να έγινε και μπράβο σου. Εγώ άλλο θα πω. Ναι. Το ψάρι γη. Κοιτάξτε να δεις τώρα Γιώργο, αυτό είναι κάτι που... όχι με κάτι, όχι με κάτι. Αδερφέ, είσαν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά. Δεν το αφήσεις, βρε, δεν το αφήσεις. Από εκεί πέρα τι να πω, να με ψάρεις στον πάτο μου. Όχι ρε Γιώργο. Με καλέπια ανάποδα. Να σου πω κάτι, τώρα αυτό το πράγμα δηλαδή είναι πια στις μέρες μας τόσο κοινότυπο, δηλαδή μας το επέβαλαν θες, μας το καθιέρ. Να σου πω και κάτι, και ακόμα και αυτές οι αναφορές που κάνουμε είναι κολάσιμες με τα σημερινά δεδομένα, καταλάβες. Εγώ λοιπόν σου λέω ότι έχει σημασία έναν άνθρωπο να τον πλησιάσεις, η εικόνα που έχεις στο μυαλό σου για αυτόν να μεγαλώσει και να μην μικρύνει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σου πω κάτι που και επειδή δεν ζει πια αυτός, έτσι. Ναι, άκου το, κάτι που είσαι, δεν ξέρεις. Ναι. Λέω σε έναν αδελφή. Ναι. Λέω εσύ ο Αεξής, είσαι αδελφή. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, μου κάνει μήνυση. Ναι. Πάμε στο δικαστήριο. Ναι. Αποδεικνύεται ότι δεν είσαι. Ναι. Δεν μαθαίνω τίποτα. Μάλιστα. Μόλις αποδειχθεί ότι είσαι, ναι, μου κόψαμε τον κόλο. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Ναι, έλα. Προσωπικά δεδομένα. Ναι, αδερφέ. Κοίταξε, τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα και ξέρεις τώρα τι εξτρέπουν αυτά. Αλλά το, και εγώ το ξέρω, αλλά πραγματικά σου λέω, ήταν μια εξαιρετική προσωπική και καλλιτέχνης, πολύ σημαντικός. Άλλο αν γνωρίσει τον μάθαμε με το χαμηλό πράγμα του, γιατί πολλούς έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή, και ο Κινούσης, ας πούμε, είναι γνωστός με τα παιδιά. Αλλά έχει γράψει εξαιρετικά τραγούδια και υπήρξε και ένας πολύ μεγάλος μουσικός. Κατάλαβες πώς το λέω, με ποια είναι, στο λέω. Να σε καλά, αδερφέ, καλή συνέχεια. Για καλά. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, κύριε Γεωργιού. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας τηλέφωνο, αλλά σας ακούω συνέχεια. Ναι. Αφορμή μου δώσανε δύο φίλοι του Ολυμπιακού. Ο ένας που τα έχει συνέχεια με το Μελισανίδη και την ΑΕΚ και ένας φίλος από το Λονδίνο. Μιλάς από χθες. Ορίστε. Μιλάς από τη χθεσινή εκπομπή. Γενικά, όταν τους ακούω συνέχεια. Ναι, 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 ναι. Ναι, λοιπόν, ωραία. Από εγώ για παρασκήνιο. Πάω Κώσου Φουπού. Στο κύπελο. Δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού offside. Καλά, δεν πάει εδώ. Συνέχισε, ακούμε. Φορτούνης. Καρεϊσκάκη, δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Ήτανε... έπρεπε να μετρήσει? Όχι. Εγώ είμαι ΑΕΚάρα. Τώρα πάμε για την ΑΕΚ. Ακούω συνέχεια ένα φίλο του Ολυμπιακού, λέει για το Μελισανίδη, λέει για την ΑΕΚ, λέει για παρασκήνια, για στημένα. Θα του πω εγώ για τα παρασκήνια. Ξύλο δαρμίδι διαιτητών, δημοσιογράφων. Συνεχίζω. Γήπεδο ΑΕΚ.
Αντί να φτιάξει γήπεδο η ΑΕΚ, έφτιαξε ο Ολυμπιακός τις πλάτες της ΑΕΚ. Και δεν είναι μόνο αυτό, το χρωστάνε κιόλας. Το χρωστάνε κιόλας. Πρωταθλητής Ολυμπιακός, επειδή παίζει καλύτερη μπάλα, από όταν πήγε τον ΠΑΟΚ στα δικαστήρια. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός και ο παδί του που βγαίνουν και κελαϊδάνε συνέχεια κάθε τρεις και λίγο. Και ένα τρίτο και τελευταίο, για να μην σας τρώω και το χρόνο. Αυτό που είπε ο κύριος Bill by Taxi για τις ματζουράνες, εγώ θα το πω αλλιώς. Όταν τελειώσουν οι πορτοκαλάδες, και δεν θα σας πάω πολύ μακριά, νούμερο 1 Κοβάσεβιτς, νούμερο 2 Λαϊτάν και νούμερο 3 Γκαλέτη, όλοι με προβλήματα υγείας από τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια χαρά, γεια χαρά. Τα είχαμε τα προβλήματα, τα είχαμε. Και ο Γκαλέτη το έχει το πρόβλημα, πεινάει στον Ολυμπιακό. Και ο Κοβάσεβιτς είχε το πρόβλημα την καρδιά του. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Γεωργίου, εύχομαι να είστε καλά. Έχουμε να μιλήσουμε πάνω από ένα χρόνο. Ένα χρόνο όχι. Ναι, ίσως τόσο. Δεν ήξερα τι κάνετε, εκπομπές, να πω την αλήθεια τέτοια ώρα. Ναι. Γιατί είναι η ώρα των ειδήσεων και τυχαία άκουσα την περασμένη εβδομάδα. Βέβαια, αφορμή τώρα πήρα για αυτά που υπόθηκαν χτες, αλλά επιβεβαιώθηκαν σήμερα με τα σημερινά. Να πω λίγο έτσι την άποψή μου, ότι λέτε το, είπατε εσείς κάποια πράγματα χθες που ενοχλήσανε. Σκεφτείτε ότι στον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ. Που ενοχλήσανε μη Ολυμπιακούς. Ναι, μη Ολυμπιακούς, εννοείται. Τώρα θα συνεχίσω και θα καταλάβετε, θέλω να πω. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης στη Θεσσαλονίκη σκοτώθηκε ένας Βούλγαρος, επειδή κατάλαβαν ότι είναι ο παδός του Άρη. Από μια κοπέλα. Ναι, με το αυτοκίνητο. Και την ώρα που τον είχαν βγάλει σχεδόν άχρηστο με το ξύλο που του δώσανε. Κοιτάτε, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Γεωργίου, να σκοτώνουμε ανθρώπους γιατί είναι άλλη ομάδα, είναι χαμένοι όλοι αυτοί. Χαμένοι εννοώ από χέρι, όλοι αυτοί που λένε ότι είναι ή φίλαθλοι ή θέλεις να λένε ότι είναι οπαδοί, οτιδήποτε. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το ΠΑΟΚ, ισχύει και για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και τους υπόλοιπους. Ισχύει για όλους, αλλά. Θα συνεχίσω να σας πω αυτό που θέλω. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για αυτά που είπατε. Όχι γιατί είστε από αυτούς που θέλετε να είστε ευχάριστοι. Δεν χαϊδεύετε αυτιά. Το δηλώνετε ότι είστε Ολυμπιακός, το ξέρουμε. Μας έχετε περάσει γενές 14 πάρα πολλές φορές. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία από το χτες ότι βγήκατε να πείτε κάποια πράγματα τα οποία δεν άρεσαν σε κάποιους. Ξέρετε γιατί δεν άρεσαν, κύριε Γεωργίου? Γιατί δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο αυτοί. Και αν έχουμε και δικούς μας, εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά κρίνω για τον εαυτό μου. Όταν αγαπάς το ποδόσφαιρο, το καλό θέαμα, θέλεις να το δεις, τα ματάκια σου δηλαδή, το βλέπουν ναι, και ευχαριστούνται. Ναι, αλλά ισχύει γι' αυτό, αλλά εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Εγώ έχω και άλλο λόγο να πω ότι γιατί πήγαν και είπαν αυτά. Ο άλλος λόγος, ξέρεις ποιο είναι? Να τον ακούσω. Αμέσως. Είναι ότι όλοι αυτοί οι χρόνια τώρα προκαλούνται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Για μένα ο Ολυμπιακός δεν είναι μισητή ομάδα. Τον έχουν κάνει μισητή ομάδα οι οπαδοί του. Όχι όλοι. Ξέρετε τώρα έτσι. Μια μερίδα. Φανατισμό, βέβαια. Μια μερίδα. Με αυτά που λέμε, με αυτή την έπαρση, με αυτό το πράγμα, έχουν αγανακτήσει όλοι. Και Παναϊκοί και Αεκτήδες και Παουτζίδες και Πανιόνιοι όλοι. Να σας πω την άποψή μου γι' αυτό. Δεν το βλέπεις αυτό? Το βλέπω. Και ακούστε πώς το βλέπω, όμως, μου επιτρέψετε λιγάκι. Όσοι είναι κάτω από 40 και 50 ετών. Και έχουν ζήσει αυτά τα 26 χρόνια που ο Ολυμπιακός έχει πάρει εκτός από δύο πρωταθλήματα. Δεν έχουν ζήσει τα προηγούμενα. Εγώ, κύριε Γεωργίου, που είμαι μεγαλύτερη σας, 6 δεκαετίες βλέπω ποδόσφαιρο και έχουν δει τα μάτια μου το ποδόσφαιρο. Δεν άρχισε ούτε το 94 ούτε το 97. Το ποδόσφαιρο άρχισε πολύ παλιά, τουλάχιστον εγώ, αυτό που έβλεπα από τη δεκαετία του 60 και το τι γινόταν. Το 60, το 70, μας αφήσανε να πάρουμε η Χούντα ένα πρωτάθλημα με τον Μπούκοβι. Μετά μπήκε, έγινε το επαγγελματικό, μπήκε μέσα ο Βαρδινογιάννης. Αν θα πάρετε αυτή την 20ετία, γιατί εγώ έχω ένα βιβλίο που γράφει όλα τα αποτελέσματα, να δείτε 25 με 28 χρόνια πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Παναθηναϊκός, πόσα η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και πόσα ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να το δείτε κάποια φορά. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία να λένε μόνο αυτά. Έρχονται τώρα χτες κάποιοι, και όπως τώρα ο κύριος ο προηγούμενος, και τι σας λέει? Ρίχνει ένα υπονοούμενο στη μέση, ένα υπενιγμό, για να μειώσει και να σκεφτεί ο κόσμος. Βρε, λες,
λες κάτι να γίνεται, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Όταν έχεις, αγαπάς το θέαμα του ποδοσφαίρου, το είπαμε, είναι κάθε φορά διαφορετικό. Δηλαδή, δεν πας σε ένα θέατρο και λες, ξέρεις, σήμερα θα δω αυτό το έργο. Πας στο ποδόσφαιρο και δεν ξέρεις τι θα δεις. Έχουν πει ότι γίνονται 5.000 κινήσεις σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα. Εγώ θα το πω αλλιώς. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να είναι ίδιο. Αυτό ακριβώς λέω. Ακριβώς αυτό λέω. Δεν ξέρεις, τότε θα είχαμε μια κόπια και θα παίζαν όλοι το ίδιο. Απλά θέλω να πω, δεν είναι ωραίο αυτά. Το είπε και εγώ, δεν θέλω να μιλάω για κανέναν. Απλά θα το πω γιατί ο κύριος Μπίλ είναι φανατικός όπως είμαι και εγώ. Εγώ να πω κάτι άλλο και είμαι υποχρεωμένο να το πω. Η Γουλφς, τελευταίο μάτς της χρονιάς στο πρωτάθλημα, το δίνει 26 Ιουλίου. Ναι. Δηλαδή 10 μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Το όρισε η Αγγλική Ομοσπονδία και λέει: τελευταίο μάτς είναι με την Τζέλσι. Μάλιστα. Έτσι. Και έχεις 10 μέρες μπροστά σου να προετοιμαστείς. Μέχρι τις 5-6 μήνες που είναι. Ναι, ναι. Εδώ στην Ελλάδα, που ο Ολυμπιακός είχε αυτό μάτς με τη Γουλφς, δεν ξέρει κανένας. Πότε τελειώνει το πρωτάθλημα και πότε θα γίνει το κύπελο. Δεν είναι μαλακή αυτό πράγμα. Και θα μου δούμε πάλι μέρα τώρα Ολυμπιακό. Κυρία Γεωργίου, μην με προκαλείτε τώρα, γιατί θα πω και εγώ αυτά που λένε άλλοι. Όταν βάζουν τον Ολυμπιακό, τώρα σκέπτονται να βάλουν τον Ολυμπιακό να παίξει 3 μέρες νωρίτερα από την Γουλφς στο παιχνίδι, και τον βάλανε επίσης να παίξει μία σε 7 μέρες. Ακούστε κάτι, αν τα λέμε όλα. Και εσείς θα κάνατε αυτά στον Παναθηναϊκό όταν παίξουμε την Πόρτο. Εντάξει, αν έγινε έτσι σε έναν αγώνα, έτσι τώρα, είναι. Τώρα γίνεται πιο πολύ, γι' αυτό και φανατίζονται και οι δικοί μας. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι ωραίο. Ιδίως η υπαινιγμή που άκουσα από χτες, και ο άλλος ο κύριος προχώρησε παρακάτω. Τα παιδιά που είπατε που ήταν άρρωστα, η καρδιά, δεν είχε καμιά καρδιά σχέση με τα αναβολικά. Αν πες αναβολικά, άλλα πράγματα σου συμβαίνουν. Όχι, δεν παθαίνει ούτε η καρδιά σου. Έκανε πόσους παίχτες πέρασαν από τον Ολυμπιακό στα χρονικά του, 1.000 και περισσότεροι. Πόσοι αρρώστησαν, και να κάνεις τώρα υπαινιγμό για τέτοια δεν είναι ωραίο. Αφήστε να δούμε ωραία μπάλα, δεν είναι κακό. Το ότι εδώ βγήκανε προπονητές και επίσης ποδοσφαιριστές και είπαν ότι ο Ολυμπιακός παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ πραγματικά όταν έβλεπα. Δεν είναι ανάγκη να του προπονητή και ποδοσφαιριστή. Το βλέπουμε μόνοι μας. Θέλω να πω ότι με πόσο πολύ τους κακοφάνηκε αυτό που είπατε εσείς. Εσείς που δηλώνετε δημόσια ότι είστε αντιολυμπιακός και το ξέρουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε. Πριν πάμε στους φίλους ακροατές, άλλο ένα μήνυμα που του στέλνει ο Κώστας Τάτσης. Γιώργο λέει, υπόθηκε στον αέρα του Μητρόπολη στη Θεσσαλονίκη, στο ραδιόφωνο, από τον δημοσιογράφο το γνωστό Κωστή Ραυτόπουλο, ότι σε πρότεινε στο Γιάννη Καρατσαφέρη να είσαι ο αντικαταστάτης του Αλέφαντου στην εκπομπή που έκανε στο ΑΡΤ. Σου έχουν κάνει πρόταση. Και αν σου γίνει, το βλέπεις με θετικό μάτι. Με εκπλήσει, φίλε. Όχι, πρόταση μου είχε γίνει. Με εκπλήσει αυτό το πράγμα. Έλα, φίλε. Ναι. Ασχάλης. Έλα, Βασκαλή. Βασικά θα μου άρεσε σαν ιδέα αυτό το πράγμα. Θα μου άρεσε. Αλλά το να σου πρότεινε τώρα ο Ραπτόπουλος κάπου είναι unfair. Με την έννοια ότι τώρα πού σε μπαμπά να σου δείξω τον πελοχώρο φάσκο. Κάπως έτσι μου ακούστηκε, δηλαδή, κατάλαβες. Πιο λογικό θα μου φαινόταν, ας πούμε, εσύ να πρότεινε στον Καρατζαφέρη τον Ραπτόπουλο. Τέλος πάντων, anyway. Ναι. Λοιπόν, αυτό που είπες, παίρνω πάσα από την αναφορά σου σε μια μερίδα Ολυμπιακών, των νέων Ολυμπιακών. Όντως, η παλιά φουρνιά των Ολυμπιακών, θέλω να. Από ό,τι ξέρω, ρε παιδί μου, όπως οι αδερφοί Βουκελάτη κτλ., είχαν άριστη σχέση με τον Τζαμαλίκο, τον Τρίγωνο, τον Μανάβη. Δηλαδή υπήρχε μια μηδέα, ρε παιδί μου, κατάλαβες, οπαδική εκτίμηση πέραν των αντιπαραθέσεών τους. Ναι, τα άτομα, τα δεύτερα που πήρε να μαθαίνει και ο κόσμος, γιατί δεν καταλαβαίνει. Ναι. Όταν πήρε Μανάβη κτλ., μιλάς για οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι, για οπαδούς του ΠΑΟΚ εννοώ. Δηλαδή, κοντραριζόντουσαν, ρε παιδί μου, αλλά είχαν μια άλλη φιλοσοφία. Μάχη σώμα με σώμα, όχι, δεν βάζουμε κράνη, δεν πάμε πέντε εναντίον ενός. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα οι νέοι Ολυμπιακοί που εκεί είναι το πρόβλημα και που νομίζω και η παλιά φουρνιά των Ολυμπιακών έχει πρόβλημα μαζί τους και σε όλες τις ομάδες υπάρχει. Στη δικιά μου την ομάδα έχουν εισχωρήσει εκεί πέρα τα ακραία στοιχεία, τα αναρχικά στοιχεία. Υπάρχει προστασία μαγαζιών, υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα χωράφια και καταλαβαίνεις, έχει μπασταρδευτεί τώρα. Υπάρχουν και οι μισθοφόροι φυσικά από τους προέδρους. Τώρα, όσο το άλλο που είπες, που είπε ο φίλος Ισάεκ σχετικά με το θέμα του Καφάση, όταν γνωρίζει η αλήθεια είναι έναν άνθρωπο από κοντά.
αρχίζεις και εκτιμάς και άλλα προτερήματα του χαρακτήρα του, αγνοώντας αν είναι Ολυμπιακός ή αν είναι Παοκτσής ή αν είναι δεξιός ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, στο μάθημα της έκθεσης που έκανα όταν ήμουν μικρός, ένας τρόπος, ρε παιδί μου, για να πετύχεις την ειρήνη ήταν να γνωρίσεις τον αντίπαλο από κοντά. Κατάλαβες, να μάθεις τον λαό, να μάθεις την κουλτούρα του. Αυτό ήταν το νούμερο ένα. Τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή, του πολέμου. Τώρα πάμε στην ομοφιλοφιλία για τον καφάση που είπες και τα ψάρια. Θέλω να σε ενημερώσω ότι πριν μια-δυο εβδομάδες στην εφημερίδα την Καθημερινή ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κ. Πατέλης, δήλωσε, ρε παιδί μου, ότι έχει γνωρίσει τον Πρωθυπουργό τον άντρα του. Όχι τη γυναίκα του, μην μπερδεύεσαι, τον άντρα του. Λοιπόν, η ηθική, κοίταξε Γιώργο μου καλέ, αλλάζει. Στην αρχαία Ελλάδα η δουλεία ήταν κάτι το νόμιμο, έτσι δεν είναι, επιτρέπονταν. Είχαμε δούλους, ρε παιδί μου, στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα όμως δεν είναι νόμιμο, δεν είναι, είναι παράνομο και διώκεται. Επίσης, η κτηνοβασία στη Γερμανία. Στη Γερμανία υπάρχει νόμος που λέει ότι επιτρέπεται, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο να κάνεις έρωτα με ζωάκια, αρκεί ας πούμε να μην υποφέρει το ζωάκι. Κατάλαβες, να μην το πληγώνεις. Επίσης, νοικιάζουν και φάρμες. Άρα λοιπόν, με ζωάκια. Για σένα η ηθική αλλάζει. Βέβαια. Δεν μου λες, θέλεις να σου κάνω τον πατοβάζω. Αφού αλλάζει, δεν παίρνει δική. Βρε, αγόρι μου, καλό, άστρο να ρωτήσω. Δεν αλλάζει η δική, αγόρι. Να σου πω... Να το έπισε να το κοιτάς. Σε λίγα χρόνια, μη σου φάνει περίεργο, σε κάποια σύνοδο κορυφής της Ευρώπης, κάποιος Ευρωπαίος αξιωματούχος, εκεί που βρίσκονται σε ένα δείπνο, ρε παιδί μου, η ομόλογη του, ρε παιδί μου, πολιτική, να συστήσει, ας πούμε, αντί για τη γυναίκα του, να πει από εδώ η σκυλίτσα μου. Εδώ ο Πρωθυπουργός ήταν αυτή, από στο διάλογο, είναι αδελφή. Πώς? Ο Πρωθυπουργός. Ναι, στο Λουξεμβούργο, για που λες. Αυστρία κάπου εκεί. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι μια μερίδα ανθρώπων όπως είναι οι νικρόφιλοι. Αυτό τι σημαίνει, για πες μου. Αυτό ξέρεις ότι στην Αίγυπτο, με συγχωρείς, στην Αίγυπτο υπάρχει νόμος, τώρα ψηφίστηκε τελευταία, που επιτρέπει για 6 ώρες με το θάνατο της συζύγου σου να κάνεις έρωτα. Επιτρέπεται, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, σου ανήκει. Δηλαδή, αλλάζουν τα πράγματα. Επομένως, δεν πρέπει να είσαι καυστικός με τον καφάση και τον οποιοδήποτε καφάση. Τώρα αυτό που είπες ότι να γίνει νεκρόφιλος εδώ, είσαι έτσι. Ναι, παιδί μου, υπάρχουν ιδιαιτερότητες ανθρώπων, Γιώργο, πρέπει να τις σεβόμαστε. Βέβαια, τι. Γιατί, να σου πω κάτι. Ναι, ρε, ήξερα εγώ κάποιον, παλιά χρόνια ναι. Τώρα, πριν από χρόνια, πολύ πλούσιο παιδί, κολονάκι, πολύ πλούσιο παιδί, έπαιρνε μια γκόμενα, την έβαση μέσα σε ένα φέρετο, σε μια κάσα. Η κάσα γεμάτη παγάκια, έβαζε κεράκια γύρω-γύρω από την κάσα. Μισό λεπτό, άκουσε. Παρακαλώ. Γέμισε παγάκια την κάσα, έπεφτε πάνω ότι την πήραγε. Και πάνω αυτός να είμαι στο τελείο, της έλεγε τι σου κάνω και λέγει αυτή. Δεν μπορώ να μιλήσω με νεκρή. Άσε με ρε Πασχάλη. Άσε με Πασχάλη. Έλα σπάλλον, εντάξει. Έλα, για καλά. Γιώργο, είναι λογικό, επειδή τα λεφτά είναι πολλά, να πουλήσει ο Μαρινάκης τον Τσιμίκα ή τον Καμαρά. Το θέμα λέει είναι οι αντικαταστάτες ποιοι θα είναι αν τους πουλήσει. Καλό, λογικό είναι αυτό. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Καλώς τον. Αναϊκός, Δημήτρης. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι κακό να παραδειχθείς πως είσαι Ολυμπιακός. Πολλό δε που φέτος Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα, εγώ σαν αντίπαλος που δεν θέλω να το βλέπω πουθενά, έτσι. Έχει φοβερή ομάδα. Φοβερή ομάδα. Κεντάει η ομάδα του Ολυμπιακού φέτος. Και πρέπει να μην το πεις δηλαδή. Βέβαια θα το πω, μα δεν έχω θέμα. Αυτό λέμε από την τρέλα μου. Είναι ανάγκη όμως και εσύ, αν σου πει κάποιος κάτι πως είσαι Ολυμπιακός, να πεις ξέρεις κάτι δεν είμαι ή είμαι οτιδήποτε. Θα σου πω όμως γιατί το λέω αυτό Γιώργο. Δεν μπορεί να πει ένας φίλαθλος μια ας πούμε αοριστολογία και να πιαστούν όλοι οι άλλοι από αυτό. Παράδειγμα αυτό που είπε ο Μπιλ χθες και οτιδήποτε. Γιατί τώρα θα γίνω κακός με σένα. Κάποτε με την εφημερίδα σας επί 25 χρόνια τον Παναθηναϊκό τον είχατε σταυρώσει. Εσύ ο Μακαρίτης ο Κέσαρης. Ο Μαγαρίτης ο Μπαζίνας και θα σου πω ένα παράδειγμα. Τη χρονιά με τον Κυράστα που ο Παναθηναϊκός πήγαινε τρένο, δεν είχε τα ονόματα βέβαια που είχε ο Ολυμπιακός, που είχε μοιάσει ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν έχω θέμα να το πω αυτό, να ακούνε όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αλλά είχατε βγει κάθε μέρα εκεί που πήγαινε ο Παναθηναϊκός και τον χειροκροτούσε οι Παοκτζήδες μέσα στην Τούμπα, το Βαζέχα. Βγαίνατε την άλλη μέρα και γράφατε φιλάδες ολόκληρες στήλες, ολόκληρες σελίδες για τον Ζαχαρόγιαννη και ο Ζαχαρόγιαννη. Την επόμενη μέρα με τον Ζαχαρόγιαννη και η Ματζουράνα και εδώ στο Δημητράκη. Ναι. Αυτό που λέει εσύ το είπα χθες. Συγγνώμη. Μιλάμε τώρα όμως, έχει διαφορά να το πει ένας φιλάθλος από το να το γράφει η εφημερίδα για πολλά χρόνια, Γιώργο. Με το Μακαρίτο, τον Κέσσερι, τον Αποδοτηριάκια. Από εκεί και μετά όμως. Ξεκινάει, έχει μια χρονιά η ομάδα καλή, η ΑΕΚ. Και ο Τζέκος και δός του και ο Τζέκος που δίνει πράγματα για τα λόγα και τα γαϊδούρια και τέτοια. Έλα ρε, Γιώργο, τώρα. Και πιαστήκατε τώρα από αυτό που είναι ένα οπαδός του Παναγκού προκειμένου. Δηλαδή για όνομα τώρα, Γιώργο, πού θέλω να καταλήξω.
μήπως και εσύ με τα χρόνια λούζεις αυτά τα οποία έσπηρες, τα θερίζεις τώρα. Λέω εγώ ρε παιδί μου. Γιατί δεν μπορεί τον Παναθηναϊκό Γιώργο να μην τον έχει παραδεχτεί ποτέ. Και δεν θυμάμαι ποτέ, Γιώργο, επειδή σε βλέπω και σε παρακολουθώ από το 82, δεν θυμάμαι ποτέ να είπε εγκομιαστικά σχόλια για τον Παναθηναϊκό. Είτε πήγαινε στου 4. Κάνει πολύ μεγάλο λάθο. Ωραία, και το κλείνουμε εδώ. Για την χρονιά του Κυράστα έχω πει τα πιο κολακευτικά λόγια. Μόνο με τη χρονιά του Κυράστα έρχεται ο Παναθηναϊκό. Μα τότε έχει την ομαδάρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι να πω, ότι είχε ομάδα με το Σισε. Όχι, δεν είναι. Δεν με καταλαβαίνω, δεν είπα για το Σισε, Γιώργο. Μα εδώ και 15 χρόνια να μην δεν έχει ομάδα, ρε. Μα το ξέρω, εδώ και 10 χρόνια δεν υπήσταμε, Γιώργο. Τι να κάνω. Την τέφρα αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο έχω κάνει τέφρα, τσακώνουν δύο παιδί μας μεταξύ τους. Αυτό ήθελα να σου πω και να μην φορτώνεις. Έγινε, δε, για καλά. Έλα. Ειρήνη μην. Ειρήνη μην. Πού είσαι, δε, στη αιώνια. Είμαι between Γαρδούμπας και Κοκορετσίου, κύριε Γεωργίου. Πού? Καλύτερη είναι κάπου στη Φωκίδα. Ανάμεσα Αγρίνιο και Λαμία. Εκεί είσαι. Όχι. Α, εδώ. Γλυφάδα. Ναι. Γλυφάδα. Τώρα από πού να αρχίσω. Για εσάς λοιπόν τους συνωμοσιολόγους που βγήκατε χθες. Η κλήρωση είναι στημένη μάλιστα. Εννοείς του Παλαιονίου. Βέβαια, ναι. Ναι. Θέλετε να την επαναλάβουμε την κλήρωση. Να το ξαναπάμε από την αρχή. Με μείον 6 και μείον 7. Θέλετε. Ξαναπάμε από την αρχή. Δεν τον πείθεις. Ό,τι και να πεις. Όχι, βέβαια. Τι να τον πείσω. Αλλά να στείλω και τον αγώνα Ξάνθης Πανετολικού που ήρθε χ και μπλέξανε και δύο. Εμείς φταίμε. Που λέει και μια φωνή που έλεγε με εμείς φταίμε, κυρία Τζούλια. Λοιπόν, μιλάει ένας κύριος στη γραμμή και. Συνέχισε. Λοιπόν. Ποιος είναι, βγάλτε τον και τον επόμενο. Γιώργο, έλα. Εγώ είμαι, δεν με ακούς. Τώρα ναι. Μα με έχετε σφανιστεί η σύνδεση, σας ακούω και με ακούς και η δουλειά δουλεύει, μια χαρά, όχι. Να σου πω κάτι, φίλε. Εγώ με σ' ακούω από το καφενείο παλιά. Μ' ακούς. Πανιώνιο, περίμενε λίγο. Έλα, ναι. Λέγε. Σ' ακούω από το καφενείο το παλιό. Ναι. Πάρε εγώ εδώ. Δεν σε έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο, σας παίρνω τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Κατά γενικές γραμμές είσαι αμερόληπτος. Κάποιες στιγμές χάνεις τα νερά σου, γιατί ρε φίλε. Ακούω προηγούμενο παράδειγμα, σε ακούω κάθε μέρα, δεν θα σου παρατηρήσω εγώ τώρα, δεν είναι η δουλειά μου το να σου παρατηρήσω. Τι άκουσες? Ένα πραγματάκι. Ποιο? Που μίλησε με κάποιο παλικαράκι πέρα και λες ότι ο Ολυμπιακός πουλάει παίχτες και γι' αυτό έχει λεφτά. Γιατί είναι ψέματα. Αυτό είναι κακό. Ή Μαρτών Χρήστη. Δεν τζαμπακού. Είπε κάτι τέτοιο κακό. Όχι, Μαρτών, δεν άμυλε με Μαρτών. Άκουσε. Άκουσε με, άκουσε με. Είναι επιχειρήσει, δεν σε ακούω. Είσαι με ακούσε εμένα. Είναι επιχειρήσει, ναι ή όχι. Με ρώτησε κάτι. Είναι με ρώτησε κάτι, αν είναι κακό. Να τελειώσει την ερώτηση. Όχι, μην τελειώσει, μαλακία θα πει. Με ρώτησε αν είναι κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Για χαρά. Έλα δε Πανιόνιο. Ειρήνη μήνυμα. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Είναι κακό, λέει. Ούτε εσύ πρόκειται να του πει ποτέ. Είπε κάτι, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να του πει. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Ήταν πολύ καλό ο κύριο Μάτζιο όταν η Λαμία με τον Μάτζιο κέρδιζε μέσα στη Νέα Σμήνη το Γενάρη, έτσι. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα, κύριε Πανουριά. Τότε ήταν προπονηταρά ο Μάτζιο. Τότε μπορεί να έμπαινε και στην Εξάδα. Σωστά, κύριε Πανουριά. Και κάτσε ο κύριος Μάτζιος, γέννημα θέμα Πανιονάρα, το συζητάμε, να κάτσει να χάσει, να βάλει τους παίχτες να χάσουν, για να απολυθεί, να χάσει τη δουλειά του. Είπε όμως κάτι ο κύριος Κούγιας, αν αληθεύει, που εγώ πιστεύω ότι αληθεύει, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το πει στη δήλωση που έκανε, στην αρχική δήλωση, ότι σήκωσε ένα τηλέφωνο ο κύριος Πανουριάς, κατά το 60. Εκεί στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Κάποια ψυχούλα τον πήρε και του λέει: γιατί η ομάδα σου χάνει από τον Πανιόνιο? Τόσο ενδιαφέρον αυτή η ψυχούλα. Ολόκληρο γήπεδο χτίζεις. Η καώρα σου είναι αν θα πέσει ο Πανιόνιο στη Β' Εθνική. Θα μου πεις και το φιλαράκι του το άλλο το φιλαράκι του, το φαλακρό, εχθές το βράδυ αποφάσισε να φύγει ο ένας και μοναδικός δανεικός, ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες που είχαμε. Ο Εμμανουηλίδης και να πάει στον Παναθηναϊκό ξανά πίσω από 36.
χωρίς να έχει δικαίωμα ο Παναθηναϊκός να τον πάρει πίσω. Αυτό είναι το ευχαριστώ της διοίκησης του Παναθηναϊκού απέναντι στον Πανιόνιο που το 2017 ψήφισε. Και ενώ ο Πανιόνιος είχε τότε ασφαλιστική ενημερότητα και είχε καρδιοδότηση όπως και την επόμενη χρονιά είχε, ψήφισε με ψήφους 7-6 και όχι μόνο του Ολυμπιακού του φίλου του, που το στήριξε και αυτός, με την ψήφο του Πανιωνίου ο υποβιβασμός έγινε μείον 6. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Αλλά θα τακτοποιήσουμε όλους. Έναν έναν με τη σειρά. Όλοι θα έχετε τη σειρά σας. Μην αγχώνεστε. Όσον αφορά το δίθεν διπλό που κατρακύλησε, όπως λένε, γρήγορα, έχεις ακούσει, τελευταίο που λες. Έχεις ακούσει 2,70 ποτέ να είναι φαβόρη μια ομάδα. 2,70. Εγώ είδα ένα μάτσο χθες από 2,70 πήγε με 60. Το χ. Και φύγει 0-0. Α, μήπως σώθηκε χθες ο Βολός και μαθηματικά. Δεν πιστεύω να γεια σου, καμιά... Πανιόνιε! Δεν προλαβαίνουμε. Πάμε εμείς. Γεια, γεια. Έλα, φίλε μου. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου, μέσα από τη δική σου υπερβολή μαθαίνουμε την αλήθεια. Εχθές είπες λοιπόν ότι ο Μαρινάκης στην ουσία πρέπει να ευχαριστήσει τον Σαββίδη που κέρδισε την ΕΠΟ και τελικά ο Μαρινάκης ασχολήθηκε με την ομάδα του. Δεν είπα αυτό ακριβώς. Ναι, στην το ουσία ασχολήθηκε είπα. Με το αγωνιστικό κομμάτι. Το δεύτερο, ναι, αυτό είπα. Δεν είπα ότι με ευχαριστήσει τον Σαββίδη. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Ότι ο Μαρινάκης έβιαξε ομάδα γιατί δεν ασχολήθηκε με ΕΠΟ. Ναι. Είναι μια υπερβολή εντός εισαγωγικών. Όλοι θέλουν να έχουν, να κινούν τα νήματα. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Είπες ότι πρέπει να τον ευχαριστήσεις στην ουσία. Το είπες, νομίζω και αυτό. Όχι, όχι, ποτέ. Α, όχι. Τα καλά, εντός εισαγωγικών. Δεν είπα ότι. Ναι, 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 μπάσχε τους. Λοιπόν, αντιστρόφως ανάλογα, ο ΠΑΟΚ, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η επικοινωνία. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έβαλε υποψήφιος βουλευτής και ο αντιπρόεδρος γιος του ιδιοκτήτη, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν οι αναρτήσεις στο Instagram. Και αντί να θωρακίζουν την ομάδα, καταρχήν εγώ το παιχνίδι που είδα, εντάξει, το με την ΑΕΚ, εντάξει, είχε απουσίες η ΑΕΚ, ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο. Εμένα όμως μου έκανε θετική εντύπωση ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα. Εδώ μέσα εννοείς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν την προστατεύσανε. Δηλαδή πήγαν να την προστατεύσουν εξωγηπαιδικά και δεν την προστατεύσανε αγωνιστικά. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι πληρέστατη ομάδα? Πληρέστατη, όχι, όπως είναι. Εγώ πιστεύω κάτι άλλο και το έχω πει επανειλημμένα. Αυτό που έπαθε με το θέμα της Ξάνθης του κόστησε πάρα πολύ. Ψυχολογικά έγιναν εκεί πέρα όλοι υπέρ της ερήπια. Ναι, αλλά αυτό γιατί έγινε? Γιατί προσπάθησε να προστατεύσει υποτίθεται. Ναι, 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 φταίει 100%. Αυτό, δηλαδή, κοιτάξτε, από τη διοίκηση ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τη δυνατότητα να πάρει ένα πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια. Δηλαδή, είτε με το ρολό στον Γκαρσία. Σωστό, είτε, σωστό. Έτσι. Και τώρα, εγώ πιστεύω, εγώ ας πούμε είχα πει και στην εκπομπή σου, στη μέση του πρωταθλήματος, ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή, γιατί τότε ο Ολυμπιακός είχε κάνει κάποιες ισοπαλίες και με τον Πανιόνιο και το πλεονέκτημα. Και με τον Βόλο, αν θυμάμαι καλά. Και με τον Βόλο, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Και το πλεονέκτημα το είχε ο ΠΑΟΚ, είχε πιο εύκολο πρόγραμμα. Είχε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, αυτό ήταν το καθοριστικό, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, με αυτές τις κοτσάνες που έκανε η διοίκηση, έχασε τη δυνατότητα να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Άσχετα ότι φαίνεται τώρα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να έχει αέρα στα πανιά και πράγματι να είναι η καλύτερη ομάδα. Είχε όμως πολλές δυνατότητες ο ΠΑΟΚ. Από λάθη διοικητικά έχασε αυτές τις δυνατότητες. Και τελικά αποδεικνύεται ότι για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα, είναι απλά να είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι να μην κάνει και τα περισσότερα λάθη. Εννοείται. Αυτό φαίνεται. Στον αθλητισμό τελικά. Αυτό είναι το βασικό. Όποιος κάνει λιγότερα λάθη. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Έχω ξαναμιλήσει, ξαναμιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Ο παδός ΑΕΚ με εγώ που σου είπα ότι ο Ολυμπιακός είναι 2 σκαλιά επάνω. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε αυτό. Τώρα τι λέμε εμείς οι ΑΕΚτζήδες, γενικά κάποιοι πορωμένοι που λένε ότι δεν μας έδωσε τα πέναλτι κτλ. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ολυμπιακός την καλύτερη ομάδα φέτος και το λέει ένας αντιολυμπιακός. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ να το πω αυτό, αλλά τέλος πάντων τώρα η ομάδα είναι πληρέστατη. Και νομίζω ότι αυτός ο προπονητής κάνει πολύ σπουδαία δουλειά στον Ολυμπιακό και μακάρι να μείνει για αρκετά χρόνια. Πας
και παρασύρει και τους υπόλοιπους Ολυμπιακός. Άκου, άκου φίλε μου, πώς λειτουργεί ο νεοέλληνας, ο κλασικός Έλληνας. Άκου πώς λειτουργεί. Και εγώ ξέρω πώς λειτουργεί ο νεοέλληνας και δεν με ενδιαφέρει. Άσε να το πω. Ωραία, πες. Μεθαύριο με την Γούλφς. Ναι. Και χάνει 3-0. Ναι. Άκου τι θα γίνει την άλλη μέρα. Έλα μωρέ, τα σαπάκια που γίνανε ομάδα τώρα με το μαλάκα το Μάρτις έγινε παίξιο Τσιμίκας. Έτσι θα λειτουργήσουν όλοι. Το κατάλαβες. Εγώ το κατάλαβα, Γιώργο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και σοβαροί παράγοντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο καθένας θα βγει να πει τη λαλακία του για να πουλήσει μούρι και πώς θα γίνει πιο ερηχτικός για να συσπυρώσει τους ανεγκέφαλους. Τέλος πάντων, να πω κάτι άλλο. Σχετικά με το φίλο του Πανιώνιου που βγήκε. Ναι. Αδερφέ Πανιώνιε, μια ζωή ξέρω και σε βλέπω χρόνια τώρα το μένος σου απέναντι στην ΑΕΚ. Οπαδικά μιλάω τώρα, δεν ξέρω γιατί, από πού πηγάζει αυτό. Πού τους βρίσκεις, πού τους χάνεις, με όλους θα κάνουν πλακάκια, ενά κοινός εχθρός η ΑΕΚ. Ακόμα και το γήπεδο τους κάψανε για να εμπιστευτεί η ΑΕΚ. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ποιος ιστορικός και κουραφέξαλα μου λέτε τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη. Πουθενά. Το μόνο που κόμπλεξε είναι πώς θα πολεμήσετε την ΑΕΚ. Μια ζωή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αντιπαλότητα. Που παραδοσιακά και συγνωρίζει είχαμε καλές σχέσεις με τον Πανιώνιο. Όχι να τα κάνουμε πλακάκια. Το θυμάσαι. Με παίχτες και τα λοιπά. Μόνο το μεσοδείξεις που τον πήρες όμως. Ρε Γιώργο, αυτά γίνονται. Ναι. Αυτά γίνονται διαχρονικά, μην το ζητάς τώρα. Όπως πήρε ο Ολυμπιακός με τον Αναστόπουλο. Για λέγε. Σωστά. Να κλείσω με το εξής. Ρε μάγκες, συνοπαδοί και γενικότερα και Ολυμπιακοί και Αριανοί και Παναθηναϊκοί και Παοξίδες. Προτιμώ 1.000.000 φορές την έπαρση του Γαύρου του Νότου παρά του Γαύρου του Βορρά. Τουλάχιστον ο Γαύρος του να πει. Έχει πάρει 45, έχει κάνει κάποιες πορείες, έχει παίξει μπαλάρα κατά διαστήματα που εγώ βγάζω καντήλες αυτή τη στιγμή που τα λέω αυτά. Αλλά εσείς επάνω στο Βορρά τι έχετε κάνει ρε μάγκες. Και έχετε αυτή την έπαρση. Γιατί αυτή του Βορρά έχουν την έπαρση του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, της Λίβερπουλ, της Ρεάλ και της Μπάγερν παρέα. Η Μπαρτσελόνα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, χαλαρώστε λίγο, δεν είστε τίποτα. Και προτιμώ σαν αντίπαλο να βλέπω τον Ολυμπιακό παρά τον ΠΑΟΚ. Δεν το γουστάρω καθόλου. Μια νεόπιστη επαρχιακή ομάδα είναι. Γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα. Ναι. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα, ρε. Βασίλης Πάση, και Απόλλων. Καλώς ο Βασίλη, καλώς. Να μιλήσουμε λίγο για Απόλλωνα, θέλω. Ναι, αμέ. Εδώ για τη γειτονιά. Έχετε καταλήξει για προπονητή για τη νέα σεζόν? Όχι. Ξέρω εγώ. Όχι ακόμα. Είμαστε στο ψάξιμο. Ναι. Προς τον παρόν έχουμε το περσινό. Τότε με. Ακούγεται ο Δέλλας, ακούγεται ο Χάβος. Δεν υπάρχει πιάτα. Καμία κατάληξη ακόμα. Αυτό που ναι. Προέχει στον Απόλλωνα είναι τι θα γίνει αν θα γίνει αναδιάθρωση και ανέβει κατηγορία. Αυτό καίει τον Απόλλωνα. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει αναδιάθρωση. Και εγώ έτσι πιστεύω, να δούμε. Τώρα αν θα ανέβουν 2, αν θα ανέβουν 3, γιατί πιέζει ο Μαρινέλη 9. Θα δούμε πού θα πάει η κατάσταση, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Απόλλων του χρόνου θα παίζει στην Αλφα Εθνική. Εσύ τώρα που ασχολείσαι μέσα στη διοικητικά του Απόλλωνα, σου προτείνω Γιώργο να κοιτάξεις Έλληνες προπονητές που δουλεύουν στο εξωτερικό. Είναι βοηθή προπονητών, όπως πήραμε εμείς το Γιαννίκη. Δεν είναι άσχημη η σκέψη σου. Δηλαδή ο Γιαννίκης κάνει παπάδες. Είναι ένα παιδί με φιλοδοξίες, νεαρός ηλικία, που καν 40 εδώ νομίζω δεν είναι. Έχει εικόνες από Μπουντεσλίκα και νομίζω υπάρχουν δεκάδες Έλληνες προπονητές και ομογενείς που έχουν μεγαλώσει εξωτερικό, που είναι σε Βέλγιο, σε Ολλανδία, σε Γερμανία. Ναι. Νομίζω θα ήταν μια καλή ιδέα για τον Απόλλωνα, για τον κύριο Μονεβασιώτη. Θα το ξαναπώ. Δεν είναι άσχημη η σκέψη. Ναι. Να ρίξετε τα πλοκάμια σας στην Ευρώπη, Σκανδιναβία, και να έρθει ένας Έλληνας προπονητής με φιλοδοξίες στον Απόλλωνα, Γιώργο. Και να ολοκληρώσω.
Όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, Γιώργο, επιζητούμε την αναγέννηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ χτίζει ένα πανέμορφο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός θα βρει το δρόμο του σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και ο ΠΑΟΚ το ίδιο, άσχετο που ο ΠΑΟΚ είχε τραυματισμούς. Γίνανε αυτά που γίνανε με την Ξάνθη και όλα αυτά τα περίεργα. Και ο ΠΑΟΚ έχει μια δυναμική που μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη και είναι και οικονομικά ανεξάρτητος. Εμάς τι μας καίει σαν Έλληνες φίλαθλοι? Πρέπει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να προκριθεί επί της Γούλους. Είναι εθνική υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση να πάει μια ελληνική ομάδα. Για να, για να μην παραξηγηθείς, να πω εγώ ότι εσύ είσαι αντιολυμπιακός. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Εγώ τα βλέπω όλα άσπρα και μπλε στη ζωή, Γιώργο. Είμαστε παγουράδες μέχρι θανάτου και από όλων. Αλλά πάνω απ' όλα το ελληνικό ποδόσφαιρο και εθνική Ελλάδος. Πρέπει λοιπόν ο Ολυμπιακός να κάνει τα δύνατα δυνατά. Θα το έλεγα για κάθε ελληνική ομάδα που θα ήταν στη θέση του. Είναι μεγάλη υπόθεση να αποκλείσει μία ομάδα από την Premier League, το δυνατότερο πρωτάθλημα του κόσμου, άλλο το budget της Wolves, άλλο τα budget του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Wolves είναι σε φόρμα, ο Ολυμπιακός το ίδιο. Είναι ευτύχημα που δεν θα έχει φιλάθλους στο γήπεδο που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Και είναι μεγάλη, ας πούμε, ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο να πάει στο Final 8. Και από εκεί μετά δεν είναι διπλή αγωνιστή, νομίζω, Γιώργο. Μονή. Είναι μονή, δηλαδή όλα γίνονται. Γιατί δεν έχει το άγχος Ολυμπιακός και δεν έχει το στίγμα του φαβορή. Δηλαδή όταν θα πάει στο Final 8 με το καλό, πολλά μπορούν να γίνουν και να αναγεννηθεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Που είμαστε στη 10η, αν δεν κάνω λάθος, 17η θέση, κάπου εκεί είμαστε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, καλή εκπομπή να έχεις. Έγινε. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα. Είσαι ο μοναδικός, ίσως από τους ελάχιστους, μην πω μοναδικός, δημοσιογράφος, που χειρίζεται άριστα την εθνική γλώσσα. Ακούω τώρα, μιλάνε, δημοσιογράφοι εννοείται, έτσι, έχουν τελειώσει κάποια σχολή δημοσιογραφίας. Το σύστημα το νικό πάει περίπατο. Όταν εκνευρίζομαι να ακούω δημοσιογράφο να λέει οι ανθρώποι, οι προέδροι, αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Συμφωνείς ή όχι? Και κάνω τη σύγκριση με σένα, ο οποίος διορθώνει πάρα πολλά. Δηλαδή πρώτη φορά έχεις τόσο, ακούω τόσο σωστά να, και επιγραμματικά να τοποθετήσεις σε όλες τα... Όσο κακός ήμουν στα μαθηματικά, σκράπας μιλάμε, τόσο καλός ήμουν στα αρχαία. Δεν είναι θέμα αρχαίων. Εδώ τώρα μιλάς, περίπου σου λέει όλος, εγώ προσωπικά, τι θα πει εγώ προσωπικά? Προσωπικά τι θα πει εγώ? Η υπέρβαση, θα μου πούμε ότι είναι υπέρβαση. Σου λέει να πούμε άλλος, δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Τι θα πει εντελώς? Δωρεάν είναι. Ακριβώς. Όταν έστω όταν λέει προέδρη, δεν το καταλαβαίνει ότι το ακούει, χτυπάει άσχημα. Εγώ έχω πει, εγώ λέω σε αυτό που λέει προέδρη, του λέω δεν είναι προέδρη, είναι προεδρή. Το είχα ακούσει. Γιώργο, η ΑΕΚ δηλώνει το γήπεδο τη Ζουζουπόλη, τώρα θα παίξει εκεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχει πολύ ωραίο χώρο το γήπεδο. Ναι, το έχει φτιάξει. Τώρα, με τον Αλμπάνι είδε τι έγινε προχθές. Τον έβγαλε. Όταν τον έβγαλε, είδε τι έγινε. Δεν κρατιόταν στον πάγκο. Εκνευρισμένος, πρώτη φορά αυτό το παιδί, τόσο εκνευρισμένος, και τον καθησύχαζαν οι συμπαίκτες του. Προσπαθούσαν να το... Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Ξέρεις γιατί είχε πάει καλά στο προηγούμενο μάτσο με τον Άρη. Μπράβο, ρε Σιγιώργο, αυτό λέω. Είχε πάει πολύ καλά με τον Άρη, όταν μπήκε μέσα αυτός, άλλαξε το παιχνίδι και σου λέει τώρα τι έγινε. Αν και προχθές δεν ήταν σαν το αντιπροχθές. Όχι. Συμφωνείς? Βέβαια. Τώρα με το τέτοιο τι κάνουμε, δηλαδή στις ομαδάρες μας, τίποτα, Εγώ δεν έχω ξεχάσει την ομαδάρα μου. Καλά, και εγώ. Ούτε ασχολούμαι, ούτε ξέρω τι γίνεται. Όχι, κανονικά θα ξεκινήσουν. Ναι, θα ξεκινήσουν, Σεπτέμβρη. Θα ξεκινάνε. Ναι, Σεπτέμβρη. Έτσι, τώρα μου λες, θα είναι τρεις όμιλοι στην άλφα κατηγορία, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Καλά, τι θα γίνει, καλύτερα δεν είναι έτσι? 42 ομάδες μόνο, άσου. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα. Σας
αγαπητέ φίλε Γιώργο. Καλώς τον Κούλη. Μαζί είμαστε. Ναι. Να πω δύο ποδοσφαιρικά σχολιάκια. Για λέγε. Όταν βγάλουμε τα χρωματιστά γελιά κάτω, όταν σταματήσουμε να βλέπουμε τον αθλητισμό με χρωματιστά γελιά, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, και ένα δεύτερο, αν και Παναθηναϊκός, δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ την τελευταία πενταετία έχουν παίξει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Όταν σταματήσουμε να βλέπουμε τον αθλητισμό με χρωματιστά γελιά, θα είναι όλα πολύ καλύτερα. Όσες καλές πορείες και να κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δεν θα αναβαθμιστεί η ποιότητα του αθλητισμού, αδερφέ. Σωστό. Και να κλείσω με ένα ρητό του Αϊνστάιν. Δύο πράγματα δεν έχουν όρια στο σύμπαν. Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακία, και για το δεύτερο δεν είμαι σίγουρος. Έχει το ίδιο διακόσμιο. Να σε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο σου, αδελφέ. Καλό υπόλοιπο. Για χαρά. Έλα. Έλα, Γεωργή. Πάμε. Να πάμε. Έχει ζέστη, δεν θα έπαιρνε. Έχω καιρό να πάρω. Σαν ξεκίνησε, δεν την πήρα. Αλλά προηγουμένως βγήκε κάποιος κύριος, δεν ξέρω τι ήταν, που είπε δεν γουστάρω να τον πάω. Ναι, το είπα, σαν εξής. Α, δεν έχει σημασία αν το γουστάρεις ή όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ΠΑΟΚΑΚΙ, είναι ΠΑΟΚ τώρα. Ούτε ο Παντελάκης είναι πρόεδρος, ούτε ο Βουλινός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Για να μου τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, ναι. Μακάρι να ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ ο Παντελάκης με τα λεφτά του Σαββίδη. Α, καλά. Άσε τώρα. Καλά. Μακάρι να ήταν ο... Πες μου τον Απόλλωνα. Ο Αλαμάνος. Ο Αλαμάνος με τα λεφτά του Γουλαντρή. Κατάλαβε, δεν συζητάμε τώρα για τέτοιους ανθρώπους. Αυτοί ήταν οι δύο τουλάχιστον οι καλύτεροι. Κατάλαβε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, προηγουμένως είχατε μία συζήτηση. Μέχρι τα Χριστούγεννα, μάλλον μέχρι το Γενάρη που άρχισε η δίκη της Ξάνθης. Ναι. Έφερε όλο ισοπαλία με τον Βόλο Ολυμπιακός. Και με την Ξάνθη και με ισοπαλία. Και με την Ξάνθη και με τον Πανιόνιο. Ναι. Ήταν πρώτος ο ΠΑΟΚ. Ήταν, ναι. Λοιπόν, δεν του κόστησαν αυτά τα δεκαστήρια και όλα. Είπαμε, όλοι οι δεξιοί. Ψυχολογικά τον ισοπεδώθηκαν οι παίκτες. Ναι. Όλη η δεξιά παράγκα έπεσε πάνω του. Να ρίξουν τη Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική. Ο ΠΑΟΚ όχι στη Β' να πάει, στον τάφο να πάει, θα ζωντανέψει. Με το Σαββίδι όσο είναι. Πάρτε το χαμπάρι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι, και κάποιοι τον δεν είναι ΠΑΟΚΑΚΙ και ξέρω εγώ, και χάσαμε δύο πρωταθλήματα από το Σαββίδι. Ένα με το Πιστόλι, ένα με τη Ξάνθη. Θα είχαμε στην τσέπη αυτά τα πρωταθλήματα. Σε ευχαριστώ πολύ, βρε. Θα μου πεις ποιος τον έκανε το Σαββίδι να ορμήξει. Άλλο καπέλο, το καρουλάκι από την ταμιομηχανή. Και φόρεσε κιόλας κολάρο, το έχει το κολάρο ακόμα. Καλά, άστο. Για χαρά. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο Λευτέρης. Έλα, Λευτέρη. Τι κάνεις? Σύμφωνα με την εισαγωγή σου που έκανες στη σημερινή εκπομπή, ναι, λέγοντας για όλα αυτά που σου καταλογίζουν, θα σου πω ένα πράγμα, Γιώργο. Όχι όλοι, κάποιοι. Κάποιοι, ναι, αυτοί, γιατί για αυτούς τους κάποιους μιλάω. Η σκέντρα λακτίζεις, Γιώργο μου. Ό,τι και να κάνεις, αυτοί οι άνθρωποι έτσι έχουν μάθει. Γιατί? Γιατί γενικά με το μέσο Έλληνα υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί να έχει εκπαίδευση, μπορεί να έχει κατάρτιση, δεν έχει όμως παιδεία και δεν έχει και αναλυτική σκέψη, Γιώργο. Όλα τα θέματα τα προσεγγίζει με το συνέστημα. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Μέχρι τη δεκαετία του 80, ξέρεις ποιο ήταν το ποσοστό των αναλφάβητων στην Ελλάδα? Για πες μου. Άμα σου πω, τρομάξεις. 25%. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αναλφάβητη μιλάμε. Ναι, ναι.
Και μην ξεχνάς ότι εγώ υπήρξα εκπαιδευτικός για 35 χρόνια. Γνωρίζω κάποια πράγματα από πρώτο χέρι. Για αυτό σου είπα. Η καινούρια μορφή, ας το πούμε, αναλφαβητισμού, είναι κατάρτιση εκπαίδευση, αλλά όχι παιδεία. Γιατί παιδεία, Γιώργο, είναι πώς κρατάς το πυρούνι και το μαχαίρι και τρως, πώς σταματάς το αυτοκίνητό σου να περάσει ο άνθρωπος που έχει ανάγκη απέναντι, πώς σέβεσαι τη σειρά, είναι άλλα, και πώς μιλάς, πώς εκφράζεσαι. Και όταν κάποιος δεν συμφωνεί μαζί σου, να καταφεύγεις σε ιβρεολόγια, ρε λακαμά, ρε έτσι, ρε αλλιώς. Εγώ τα έχω εισπράξει πολλές φορές, Γιώργο, αυτά τα πράγματα, ακόμα και στο site που έχω γράψει. Όταν έγραφα ότι διαχώρισα τον Ολυμπιακό ως ποδοσφαιρική ομάδα και τι κάνει η διοίκησή του και τι έχει κάνει τα τελευταία 20 χρόνια και τα έχω να, για τις πράξεις της διοίκησης του Ολυμπιακού, αλλά από την άλλη πλευρά έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια είχε φέρει παίκτες, είχε καλύτερη ομάδα κατά μέσο όρο, με βρίσανε και οι μεν και οι δε, και οι δικοί μου και οι αντίπαλοι. Μάλιστα. Και όταν βέβαια με βρίσανε και οι δύο, είπα από μέσα μου, εντάξει, άρα το άρθρο καλό ήταν. Αφού με βρίζουν όλοι, καλά είναι. Ειλικρινά έφτασα να λέω τέτοιο πράγμα. Όσο δε για την εκείνη την κυρία η οποία παίρνει έτσι αραιά και πού στην εκπομπή που πήρε σήμερα, ναι, ναι, η οποία είναι ευγενέστατη βέβαια, δεν μπορώ αυτό να τη το αναγνωρίσω, πίσω όμως από την ευγένεια αυτή δύσκολα αποκρύπτεται η φανατική προσήλωση στην ομάδα της. Και θέλω να τη συμθυμίσω και εκείνης και πολλών άλλων Ολυμπιακών οι οποίοι αναφέρονται αορίστως στην περίοδο του Γιώργου του Βαρδινογιάννη. Το έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε το 1979 και αποχώρησε το 97. Ήταν 18 σεζόν. Σε αυτές τις 18 σεζόν ο Παναθηναϊκός πήρε 6 πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός πήρε 6 πρωταθλήματα, η ΑΕΚ 4, ΠΑΟΚ 1, Λάρισα 1. Και επειδή έχει και το βιβλίο, όπως μας είπε, σπίτι της, ας το ανοίξει να συμβουλευτεί. Για χαρά! Θες κάποιο τραγούδι, θέλεις? Βεβαίως. Λοιπόν, το κομμάτι που θα ήθελα να παίξει, δεν το έχει παίξει ποτέ στην εκπομπή σου. Πάμε. Λοιπόν, το συγκρότημα λέγεται Standels, S-Tuff. Standels, ναι, ξέρω, ναι. Το Dirty Water. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Νίκος είπε. Έλα, Νίκο. Εγώ ακούω κάτι. Ιδίως αυτόν τον ακροατή, τον κύριο Γιώργο, ο οποίος είχε πει ότι είχε πάει λίγο σε ένα μέρος και είχε δει τον Τζακογιάννη. Αν είχε δει τον Τζακογιάννη, ακόμα κατουρημένο θα ήταν, τέλος πάντων. Μας λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 20 εκατομμύρια από τον Τζιμπίκα, 20 από τον Καβάνη. Δεν μας είπε κάτι άλλο όμως. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης με τόσα κέρδη, με πολύ καλή ομάδα, Ολυμπιακός είμαι εγώ, έτσι. Δεν πληρώνει το στάδιο Καραϊσκάκη. Και να μας πει και ο κύριος τραπεζικός που ξέρει καλύτερα, εγώ το διάβασα στην εφημερίδα, ότι ετός των ημερών οι τράπεζες λέει. Το 50% του Καραϊσκάκη. Η τράπεζα πληρώσει. Ναι. Ναι, θα το δώσει, λέει, θα το βγάλει σε πληστηριασμό σε ένα ΦΑΤ. Το ΦΑΤ αυτό, το δάνειο των 45 εκατομμυρίων που είναι το μισό Καραϊσκάκη, το άλλο μισό το έχουν πάρει άλλες τράπεζες, λέει, γιατί το Λαβρεντιάδη. Αυτό το ΦΑΤ θα αγοράσει το δάνειο το ομολογιακό. Ο Κόκαλης, να ξέρει ο κύριος Γιώργος, όταν πήρε το δάνειο, το πήρε με αβάτζο 15 χρόνια. Δηλαδή, πέτει το δάνειο πότε το πήρε και έκανε μια συμφωνία με τότε την κυβέρνηση, τη διαπλεκόμενη, τη δική του, να το πληρώσει την πρώτη δόση μετά από 15 χρόνια. Άκουσον. Δηλαδή, να πάρεις δάνειο, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην πολιτισμένη Ευρώπη, ούτε και στην Αφρική. Να πάρεις ένα δάνειο 90 εκατομμύρια πόσα πήρε, και να πληρώσει την πρώτη δόση μετά από 15 χρόνια. Αυτό είναι πρωτόγνωρο παγκόσμιο φαινόμενο. Γι' αυτό να μην αναδυνόμαστε γιατί η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια. Και τώρα να πάμε στη σημερινή. Αυτό το δάνειο θα το πάρει τώρα το ΦΑΤ, το 45 εκατομμυρίο, και θα το αγοράσει ένα ΦΑΤ με 3-4 εκατομμύρια. Μετά γιατί ο κύριος Μαρινάκης δεν το πληρώνει αυτό το δάνειο? Αφού έχει λεφτά, θα πουλήσει τον Τζιμίκα, να είναι και μάγκα. Όταν πληρώνω, γίνομαι και μάγκα. Θα λέω, τι είπατε εκεί? Κοιτάτε να δείτε, έφτιαξε το καρεσκάκι και το πλήρω. Δεν το πήρα το γήπεδο του μπάσκετ, θα του πάω που το έκανε το κράτος. Αυτό το γήπεδο του πάω στο μπάσκετ το έφτιαξε το κράτος και το έδωσε στον πάω, αριστερή. Αλλά ο κύριος Γιώργος και κάτι Ολυμπιακοί που λένε, δεν μας είπαν για το δάνειο. Γι' αυτό, Γιώργο μου, δυστυχώς, θα μπούμε σε καινούργιο μνημόνιο. Γιατί χαρίζονται στους συμμετέχοντες στο δάνειο και παρεπιπτόντως την πολυκατοικία μου σήμερα που βγήκα, έστειλε η σε ένα φτωχό ανθρωπάκο για 510 ευρώ που κόβουν το νερό.
Καταλάβες, και στους άλλους χαρίζονται. Καλή μας νύχτα. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας. Έλα, Κώστα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω, να σας αναφέρω κάτι σχετικά με κάτι που είπε ένας προηγούμενος ακροατής. Αξιολόγησε μία, εν πάση περιπτώσει, συνέντευξη του Συμβούλου του Πρωθυπουργού στην Καθημερινή. Ναι. Και ανέπτυξε μία κουβέντα και συνέκρινε την ομοφιλοφιλία, παίρνοντας το μέρος των ομοφιλόφιλων ενδεχομένως, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του, με την με υπόλοιπα, με την κτηνοβασία κτλ. Να πω κάτι, ότι ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κανείς με τους ομοφιλόφιλους ή όχι και αν το θεωρεί αυτό σωστό ή όχι, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ όλων αυτών που διαχωρίζει την ομοφιλοφιλία μεταξύ δύο αντρών ή γυναικών, ότι αυτό γίνεται με τη συνένεση και των δύο. Η δουλεία που ανέφερε ο συγκεκριμένος φίλος στο παρελθόν ήταν με τη συνένεση του ενός. Προφανώς. Όπως επίσης και η κτηνοβασία. Δεν μπορεί ένα ζώο να, εν πάση περιπτώσει, να επιλέξει σεξουαλικά αν θα συνευρεθεί με άνθρωπο ή όχι. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή όλες αυτές οι διαστροφές που ανέφερε είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται με τη συνένεση κανενός. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στη διατύπωση ορισμένων πραγμάτων. Η επιστημονική κοινότητα, στην οποία και εσείς πιστεύετε, έχει κρίνει ότι η ομοφιλοφιλία δεν αποτελεί αρρώστια. Το αν συμφωνεί κανείς με αυτό ή όχι είναι δικό του θέμα. Αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα βάζουμε σε μια βάση και με έναν ορθολογισμό. Θεωρώ, αν μου επιτρέπετε, έχοντας σεβασμό στον πρόσωπό σας, ότι θα έπρεπε εκεί κάπως να διαφωνήσετε μαζί του, όχι στο τι πιστεύει, στην επιχειρηματολογία του, στο point αυτό που θέτω. Του τι είπα, αλλιώς μου. Δεν είμαστε τούμπα. Άκου ένα μήνυμα. Μου το στείλει ένας Λάζαρος. Γιώργο, ναι, λέει, έτσι που έσχοσες, λέει, στο φίλο, υποψιάζομαι ότι και εσύ το ψήνεις το ψάρι και από τις δυο πλευρές. Δηλαδή είναι σαν να λέμε, τι σου κάνω ψάρι μου, ε? Ναι, ναι. Εντάξει, όχι, δεν κατάλαβα ότι το πήγατε ειρωνικά, εντάξει. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε, και εγώ. Για χαρά. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λέγομαι Φώτης, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Μου αρέσει πολύ που έτσι πως τα λες, γενικά το όπως τοποθετείσαι. Η παρέμβασή μου είναι καστική για την παρούσα φάση. Θα ήθελα να συλληπιθώ για ένα άτομο, το οποίο είναι γνωστό, γιατί βλέπω ότι ασχολείσαι πολύ με τη Super League Football League 2 και 3 γενικά. Θα ήθελα να μιλήσω για ένα υπέροχο παιδί, το οποίο κηδεύτηκε χτες. Είναι ο Παναγιώτης ο Σκαφτούρος. Παλιός του Ιωνικού, με το σε τροχαίο σκοτώθηκε στη Σαντορίνη. Και ήθελα απλά, είχα την ένιωσα μέσα μου την φάση αυτή να πάρω τηλέφωνο και να συλληπιθώ για να τονίσω αυτό το παιδί, το οποίο ήμασταν από μικρή μαζί, μεγάλο στον Πειραιά, εκεί κάτω στο κηπεδάκι, έκανε τα πρώτα του βήματα. Ίδια ηλικία έχετε, αυτός ήταν 34. Ναι, εγώ είμαι τώρα στα 40, αλλά το θυμάμαι μικρό παιδάκι. Ναι, ναι. Μου χαμογελούσε, ήταν χαμογελαστό παιδί. Είχε ηθικές αξίες, μορφωμένο παιδί, πολύ καλό παιδί. Και ένιωσα έτσι μέσα μου να πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν μου λες, είχε δίδυμο αδελφό? Όχι, ο αδελφός ήταν μεγαλύτερος. Ήταν κατά 2 έτη, νομίζω. Νομίζω το 88 ήταν ο Σωτήρης. Ναι. Συγγνώμη, το 84, με συγχωρείς. Ναι. Και τα θυμάμαι αυτά 2 παιδάκια εκεί πέρα, γιατί κατέβαινα και εγώ και έπαιζα μπάσκετ εκεί πέρα και θυμάμαι το παιδάκι αυτό. Και τώρα ήταν στα τελευταία που είχε πάει στην Σαντορίνη, είχε διατελέσει τώρα, νομίζω, τεχνικός διευθυντής ήταν στην ομάδα της Θίελλας Καμαρίου. Στη Θίελλα. Στη Θίελλα, ναι. Και ήταν από τα πολύ καλά παιδιά και λαμπρά παιδιά και ένιωσα την ανάγκη. Επειδή εγώ σχέση έχω με τη Σαντορίνη. Ναι, και παίζουν με τη Θιέλα και με το. Και με την ομάδα Σαντορίνη στην άλλη, η οποία τώρα κάνουν συγχώνευση αυτή. Έκανα συγχώνευση, ξέρει. Συγχώνευση, ναι. Ναι. Μου είχαν πει για τον Σκαφτούρο τα παιδιά τη Σαντορίνη και ο Θοδωσιάρης, ο πρόεδρο τη Θιέλα, αλλά και ο δικό μου ο Βαγγέλης ο Λιγνός που είναι χρόνια κάτω εκεί, είχαν μιλήσει για τον Σκαφτούρο. Ναι. Κρίμα, έργα μου το κρίμα. Πραγματικά δηλαδή. Είμαι συντετριμμένος, δεν μπορώ να το πιστέψω. Εχθές κηδεύτηκε το παιδί.
τι να πω, καλό παράδεισο. Μέσα από την καρδιά μου τώρα τι άλλο να πω, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όλοι μας εδώ στον Πειραιά. Επόμενο. Και πες μου και το άλλο, έτσι, και εγώ θέλω να μου πεις την τελευταία σου, έτσι, λίγο έτσι να το αλλάξουμε λίγο την ατζέντα στο τελειώμα. Πώς το βλέπεις το Ολυμπιακό με τη Wolves? Ήταν και Ολυμπιακός, αγαπούσε και το Ολυμπιακό Παναγιώτης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι τώρα... 50-50. Δεν ξέρω και τη Wolves. Ναι, 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 τώρα είμαστε μια κατάσταση. Πώς θα παρουσιαστεί μετά από ένα μήνα? Το ξέρω, το ξέρω. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Εγώ, ρε Μαγκά, για χαρά, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παίρνω αφορμή από ένα προηγούμενο ακροατή, ναι, για να προσθέσω και πάλι την εκτίμησή μου στη γλωσσική σου παιδεία, που πριν από πολύ καιρό την τόνισα με αφορμή το περίφημο διακύβευμα, το αφήγημα, την κανονικότητα και όλες τις άλλες βλακίες που ακούμε κατά καιρούς. Θέλω να πω ότι με συνδέει μαζί σου το γεγονός ότι και εγώ ήμουν εραστής των αρχαίων και ο λιγότερο των μαθηματικών. Και αν συμφωνείς και πιστεύεις ακόμα στο τακτικό αριθμητικό, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, αν μπορούμε να φτιάξουμε αυτό που έχει καθιερωθεί στο 45 αντί στο 45, ξέρω ότι είναι μακρύτερο σαν έκφραση το 45 ή το 78 ή το 92, αλλά είναι εκεί πέρα, φαίνεται ποιος ξέρει ελληνικά. Είναι πολύ εύκολο να πεις στο 92, στο 85, στο 23, αλλά είναι λάθος ελληνικά. Και σε αυτό νομίζω ότι συμφωνεί μαζί. Τι είναι σωστό, ημίχρονο ή ημιχρόνιο? Ημιχρόνιο είναι το σωστό. Μπράβο, Μάστα. Ημιχρόνιο είναι το σωστό. Αλλά επανέρχομαι, υπάρχει το τακτικό αριθμητικό. Είναι σωστό αυτό που λες. Είναι στο 30 λεπτό και στο 30. Α, μπράβο. Ξέρω, επαναλαμβάνω, κοστίζει πολύ ο χρόνος και στο ραδιόφωνο. Και είναι ταχύτερο να πεις 32 παρά 32 παρά 97, αλλά είναι λάθος ελληνικά. Και προπαντός δεν το λες, δεν εννοώ προσωπικά εσένα, αυτούς, διότι δεν το ξέρουν. Επίσης, πολύ σωστά επιμένεις κατά καιρούς στο ότι η πρόθεση υπέρ με αιτιατική δείχνει τόπο. Ο υπέρ το ισόγειο όροφος. Αλλά όταν είναι εναντιωματική ή έχει προτίμηση, είναι υπέρ του Ολυμπιακού, υπέρ του ΠΑΟΚ, γενική. Πού ακούστηκε το υπέρ σας? Άκουσον, άκουσον. Αφού λες κάθε μέρα, δεν λες πάτερ ημών. Το υπέρ ημών γιατί σε ενοχλεί? Μιλώ στον ανώνυμο δημοσιογράφο. Και τέλος... Άσε να πω εγώ το τέλος για να τελειώνουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Το τέλος είναι, το τέλος είναι το εξής. Αυτό που λέμε όλοι οι Έλληνες σχεδόν. Έχω την αίσθηση. Ποια αίσθηση? Την αφή έχεις, την όραση? Τι έχω? Έλατε, την αίσθηση, δεν κατάλαβα. Έλατε. Και αυτό, αυτό προς τιμή του το έχει πει μόνο ο καθηγητής. Ο τακτικός εδώ, δεν είναι τακτικός. Ο ακροατής εδώ της εκπομπής. Ο καθηγητής, ο Μάθος, είχε πει αυτό πράγμα να πούμε. Εγώ δεν θέλω να κάνω λόγο για τους δικούς μου τίτλους επιστημονικούς που δεν έχουν σχέση και με τη φιλολογία, αλλά με μια παρεμφερή επιστήμη. Πριν σε αφήσω, κλείνω παρακαλώντας σε να σκεφτείς των εργαζομένων και των εργαζόμενων. Που έχεις περισσότερη αναπνοή, που έχεις περισσότερο αίμα στον εγκέφαλο, αναμφιβόλως στον εργαζομένον παρά στον εργαζόμενον. Στον εργαζομένον αναπνέεις καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι μόνο η κακιά καθαρέβουσα και οι άλλες βλακίες που έχουν ακουστεί από καιρό. Δες το, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έγινε, έγινε. Στον εργαζομένον που αναπνέεις. Έγινε, καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Να θυμίσω ότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Έχουμε play-off. Εδώ στο στούντιο θα είναι ο Παύλος Παπαδημητρίου.
Τα λέμε λοιπόν την Πέμπτη, 7 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για χαρά.